Ενημερωθήκαμε μόλις εχθές για τη νέα μήνυση κατά του εντολέα σας από μια φιλοσοφική για τη δολοφονία του σκυλιού τους. Αυτό είναι κάτι νέο που γνωρίζετε εσείς ή το ξέρατε από πριν? Και θέλουμε να μας πείτε τι ποινή επισύρει πια αυτή η νέα μήνυση. Θα σας πω το εξής. Αυτοτελή μήνυση από τη φιλοσοφική εταιρεία κατά του εντολέσματος δεν έχει υποβληθεί. Στα πλαίσια της έναρξης της ποινικής διαδικασίας της ανακρίσεως, που ήταν και το βασικό αδίκημα, πράγματι υπάρχει και μία δίωξη, η οποία αφορά τη ζωοκτονία. Εξ αρχής υπήρχε. Είχε δηλωθεί από τον συνήγορο της πολιτικής αγωγής, το συνήγορο της φιλοσοφικής, συγγνώμη, παράσταση πολιτικής αγωγής, αλλά αυτοτελή μήνυση της τελευταίας εξέλιξης δεν υπάρχει. Υπήρχε εξ αρχής από την έναρξη της διαδικασίας. Άρα αυτό που μάθαμε ουσιαστικά δεν έχει βάση. Δεν έχει βάση, όχι, δεν ισχύει. Μάλιστα. Σύμφωνα με την προηγούμενη καταγγελία για αυτά που κατηγορείται ο εντολέας σας, τι ποινή επισύρει η δολοφονία του ζώου? Με την τελευταία τροποποίηση που είναι για την ζωοκτονία, η οποία έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ οι ποινές, είναι για την ζωοκτονία το πλαίσιο ποινής από 5 έως 10 χρόνια άθληξη, φυλάκιση, να το πω πιο απλά. 10 χρόνια, από 5 έως 10 χρόνια φυλάκιση. Και χρηματικό πρόστιμο όμως, κύριε Παπαϊωαννίδη, έτσι δεν είναι? Και χρηματική ποινή, φυσικά. Μιλάω εγώ από φυσικά μόνο για τη θεωρητική της ελευθερίας. Μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να φτάσει το πρόστιμο αυτό για τη δολοφονία του ζώου, σωστά. Πότε περιμένετε να οριστεί η ημερομηνία της δίκης? Έχετε κάποιο νεότερο? Ακόμα η διαδικασία βρίσκεται στον εισαγγελέα για τον προσδιορισμό. Θεωρώ σε βάθος 2-3 μηνών θα έχει προσδιοριστεί το δικαστήριο. Το 18μηνο της προφυλάκησης του πότε λήγει? Έχουμε ακόμα πόσους μήνες? Αργεί ακόμα. Προς Δεκέμβριο, μάλιστα. Έχει πολύ περιθώριο ακόμα. Μάλιστα.